Έντονος προβληματισμός υπάρχει στην αναγέννηση με τις οφειλές προς πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας. Την Τρίτη εκτελήχθηκε ακόμα ένα θρύλα στα γραφεία της ΠΑΕ με τους δικούς να προσπαθούν να έρθουν σε συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές που έχουν πλέον στα χέρια τους δικαστικές αποφάσεις και διεκδικούν εις βάρος της και εις βάρος φετινής προσπάθειας για την παραμονή, τα δεδουλευμένα από την εποχή του Διονύση Κοτούλα. Οι παράγοντες της αναγέννησης κατάφεραν την ίστατη κυριολεκτικά στιγμή να πάρουν παράταση ζωής και να οριστεί από τη διοργανώτερη αρχή ο αγώνας Κυριακής με τη Δόξα Δράμας. Το πρόβλημα όμως με αυτές τις οφειλές συνεχίζει να υπάρχει, με τους παράγοντες της ομάδας να βιώνουν δύσκολες στιγμές, αφού τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα και άμεσα απαιτητά από κάποιους από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε προς το παρόν, αλλά το πρόβλημα θα ξαναβρεθεί μπροστά τους τις επόμενες ημέρες και φυσικά στην περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να μπει στα play-out για την παραμονή. Στον αγωνιστικό τομέα, οι ποδοσφαιριστές συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τον τελευταίο αγώνα στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τη Δόξα Δράμας. Πρόβλημα υπάρχει με τον Άγγελο Χατζηρίζο που πονάει στο γόνατο, ενώ ο Βάγιος Καραγιάννης δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους τιμωρημένους Αθανασιάδη, Δούκα και Πιτέλη. Αντίθετα, επιστρέφουν την Κυριακή κόντρα στο Μαυραετούς, οι Κουτρουμάνος και Ραονέ που εξέτσαν τις ποινές τους.